Βρισκόμαστε, κύριε Διευθυντά, στο Μιστρά. Τι κάνετε εδώ σήμερα? Επισκεφτήκαμε το δημοτικό διαμέρισμα Μιστρά, το ιστορικό αυτό δημοτικό διαμέρισμα, και συνεργαστήκαμε με τον Αντιδήμαρχο για τα θέματα του δημοτικού φωτισμού. Ο δημοτικός φωτισμός είναι ένα βασικό στοιχείο λειτουργίας στα δημοτικά διαμερίσματα. Και ιδιαίτερη βαρύτητα βέβαια θα δώσουμε και στα θέματα του φωτισμού που έχει σχέση με την ανάπτυξη του πανηγυριού για την καλύτερη λειτουργία και αυτών που συμμετέχουν στο πανηγύρι αλλά και των επισκεπτών του. Εδώ βρισκόμαστε στη βόρεια είσοδο του Μιστρά. Είχαμε ένα θέμα που εκκρεμούσε αρκετό διάστημα για τον φωτισμό. Μετά από αρκετές περιπέτειες από διάφορες υπηρεσίες, τελικά αναπτύξαμε υπόγειο δίκτυο για να μπορέσουμε να βάλουμε φωτισμό τόσο για την είσοδο του Μιστρά, της Βόρειας Πύλης, όσο και για την εποπτεία του χώρου. Η συνεργασία μας με τα στελέχη του Δήμου ήταν άψογη όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα εις προς όφελος των πολιτών. Κύριε Βαγγέλη, βλέπω σήμερα στα έργα σας, τι φτιάχνετε? Εδώ φτιάχνουμε δημοτικό φωτισμό, βάζουμε κολόνα με φώτα υδραργύρου. Είναι του Δήμου Σπάρτη, χάρη στον κύριο Σάσαλο, μετά από χρόνια που είναι πληρωμένο, μπήκε σήμερα επιτέλους. Είναι για το πάρκινγκ εδώ στο Μιστρά, την Πάνω Πύλη, για φωτισμό. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς, και εσείς. Βρισκόμαστε στην δεύτερη πύλη του αρχαιολογικού χώρου Μιστρά, στην περιοχή Διάσελο, και όπως θα δείτε έγινε η τοποθέτηση φωτεινών σωμάτων σε μια περιοχή όπου βοηθάει την καλύτερη εποπτεία του χώρου αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων της εδώ περιοχής. Ένα έργο το οποίο είχαν εισηγηθεί οι προκάτοχοί μας και ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή της ΔΕΗ, τον κύριο Ιωάννη Σάσαλο, για τη βοήθειά του, για το ενδιαφέρον του και για την άμεση ανταπόκριση στην τοπική κοινότητα Μιστρά, την πέμπτη εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. Να ευχαριστήσουμε και τον Ελλάδα TV, που είναι πάντα κοντά μας και στηρίζει όλες μας τις προσπάθειες.